ομάδες. Και ένα πράγμα που πρέπει να προσευχθεί ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, γιατί εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά τώρα φέτος που είδα, έχετε πάρα πολλά παιδιά και δουλεύουν σε αδίξιες συνθήκες. Δηλαδή κάτι βράδια, κάτι έξω εκεί πέρα, αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά δώστε λίγο περισσότερη έμφαση στο κομμάτι του αθλητισμού. Καλός ο τουρισμός, αλλά ο αθλητισμός επίσης δίνει και φήμη και δόξα στον νησί. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σταύρο Δρυκάκη και σε όλη την διοίκηση και στα κορίτσια του Ορχανίων που ήταν εδώ πέρα να μας υποστηρίξουν μαζί με τους γονείς των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σταύρο, Κίδων πήρε το ποτάμι Μαπέδων, ο Αχανίων Α1 γυναικών. Μην βιαζόμαστε, περίμενε. Δεν βιαζόμαστε, ναι. Και κάνε μας ένα σχόλιο. Τίποτα, καλή χρονιά, θα μπορούσε να είναι, δεν θα ακουστώ αχάριστος, αλλά έχουμε ακόμα τον Αίων, χάσαμε στο τελικό των εφήβων. Το θέμα είναι ότι κάνουμε δουλειά, έτσι, κάνουμε δουλειά. Θέλει υπομονή, ειδικά στο κομμάτι των αγοριών, θέλει μεγάλη υπομονή. Υπάρχει από πίσω υποδομή, υπάρχουν καλοί προπονητές και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Τις γυναίκες τι βλέπεις? Γυναίκες θέλει λίγη προσοχή και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, μόνο μια ατυχία πιστεύω. Δεν είναι, το πρόγραμμα είναι βατό. Ουσιαστικά μετά ότι αύριο έχουμε τον Αστέρα και μετά τον Κρόνο μπορεί σε δύο αγωνιστικές να έχουμε ανέβει. Μπορεί να πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι και την τελευταία. Το σίγουρο είναι ότι θέλει προσοχή. Αυτή ήταν από το Παγκράτη, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τυχήσει. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.